Με τον κύριο Κατάινα συζητήσαμε βέβαια και τις τραγικές εξελίξεις στη Βενεζουέλα. Και του τόνισα αυτό που αισθάνεται ο κάθε δημοκρατικός πολίτης σήμερα. Θλίψη και αγανάκτηση όταν βλέπει το μεγάλο αυτοκράτος της Λατινικής Αμερικής να δοκιμάζεται από τις αυταρχικές μεθόδους ενός καθεστώτος που έχει οδηγήσει το λαό του στην ανέχεια και την απελπισία. Η τραγωδία στη Βενεζουέλα πρέπει να βρει το ταχύτερο δυνατόν δημοκρατική διέξοδο. Η Νέα Δημοκρατία συντάσσεται πλήρως με το αίτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για άμεσες και ελεύθερες εκλογές. Και ο κύριος Τσίπρας, που χαρακτήριζε την εξουσία Μαδούρο μοντέλο που θα έπρεπε να απλωθεί και στην Ευρώπη, προσβάλλει την Ελλάδα, επιμένοντας ακόμα και τώρα να τον στηρίζει. Αναρωτιέμαι, τι ακριβώς είναι αυτό που συνδέει τον κύριο Τσίπρα με τον δικτάτορα της Βενεζουέλας? Έχουμε στροφή στην πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών προκειμένου να γίνει πιο γρήγορη απεξάρτηση από το ρωσικό πετρέλαιο. Δύο ευρωπαϊκές εταιρείες εντός Ιουλίου θα ξεκινήσουν να μεταφέρουν πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα στην Ευρώπη, αφού πήραν το πράσινο φως. Και η ισπανική Ρεψόλ. Ακριβώς. Mm-hmm. Αφού πήραν το πράσινο φως από την Ουάσιγκτον, θα σας θυμίσω ότι πριν από 2 χρόνια σταμάτησαν οι μεταφορές πετρελαίου από το Καράκας, από τη Βενεζουέλα, λόγω των κυρώσεων που είχαν επιβάλει, των αυστηρότερων κυρώσεων που είχαν επιβάλει οι ΗΠΑ για να περιθωριοποιήσουν τον Νικολάς Μαδούρο. Δύο ευρωπαϊκές εταιρείες πετρελαίου, η ιταλική Eni και η ισπανική Repsol, θα αρχίσουν μέσα στον Ιούλιο να μεταφέρουν πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα στην Ευρώπη. Σκοπός είναι να καλυφθούν οι ποσότητες που θα εκλείψουν από την ευρωπαϊκή αγορά λόγω του εμπάργκου στο ρωσικό πετρέλαιο. Πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα θα μεταφέρουν στη Γυραιά Ήπειρο δύο μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες. Έγινε λοιπόν μια κίνηση από δύο εταιρείες, από την ιταλική Eni και την ισπανική Repsol. Υπέβαλαν αίτημα στις Ηνωμένες Πολιτείες γιατί έχουν επιβάλει κυρώσεις στη Βενεζουέλα και οι Ηνωμένες Πολιτείες άναψαν το πράσινο φως προκειμένου να μεταφερθούν κάποιες ποσότητες πετρελαίου προς την Γυραιά Ήπειρο.